Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ζήσε τη Ζωή. Την ολοζωντανή εκπομπή εδώ από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Ελπίζω να είστε καλά. Είναι Παρασκευή σήμερα. Οι περισσότεροι ίσως έχετε τελειώσει και τη δουλειά και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο που ευελπιστούμε να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχουμε την αγαπημένη Αγγέλικα Θεοδωρίδη, διακοσμήτρια εξωτερικών χώρων, η οποία θα μας πει τα πάντα για το δάπεδο. Ειδικά για όσους εσάς έχετε μοσαϊκό και θέλετε να το αλλάξετε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, θα είναι πολύ καλό για εσάς να δείτε την εκπομπή και όλα αυτά που έχουμε να σας πούμε. Φυσικά θα έχουμε την Ολυμπία Χριστοδουλή, την αγαπημένη μας αστρολόγο από το myastro.gr, με την οποία θα δούμε τις προβλέψεις του τριημέρου και πάρα πολλά άλλα θέματα. Και πάμε να δούμε τώρα το vova.gr, ποια είναι τα top θέματα για σήμερα από το Celebrities World. Θα ξεκινήσουμε με το κορίτσι της φωτογραφίας, το οποίο θα δείτε σε λίγο, το οποίο μεταμορφώθηκε κυριολεκτικά σε μια σεξ τραγουδίστρια που αναστατώνει τους άντρες. Ο λόγος είναι για την αγαπημένη τραγουδίστρια Χρήσπα, που θα μπορείτε να δείτε στο αριστερό κομμάτι της φωτογραφίας, ουσιαστικά μπορείτε να τη δείτε, αγνώριστη. Βέβαια, διατηρεί κάποια από τα χαρακτηριστικά, αλλά αυτό το αγοροκόριτσο, ας πούμε, έγινε μια πάρα πολύ σεξι γυναίκα. Θα δείτε και ξανά τη φωτογραφία σε λίγο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε τη φωτογραφία, αν είναι δυνατόν. Δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο θέμα. Τα βέλη του Στέλιου Ρόκου, τα βέλη του έριξε μάλλον ο Στέλιος Ρόκος στο Γιώργο Λιάγκα. Ουσιαστικά είπε ότι χρησιμοποιεί το όπλο της τηλεόρασης για να μου κάνει κακό, κάτι το οποίο είναι άνανδρο. Ο Στέλιος Ρόκος, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει κόντρα, να σας πω την αλήθεια, ανάμεσα σε Ρόκο και Λιάγκα, αλλά θα μας τα λύσει όλες αυτές τις απορίες στο βίντεο που ακολουθεί από το απόσπασμα του πρωινό μου. Εγώ να σας πω ότι δεν έχουμε ούτε το βίντεο, δυστυχώς, γιατί δεν έχει ήχο. Οπότε δεν πειράζει. Μπείτε στο site www.govastelio.gr, έτσι αν θέλετε να δείτε περισσότερα. Τεχνικά προβλήματα πάντα υπάρχουν. Τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Τρίτο θέμα, η σπόντα του Ηλία Ψινάκη στο Γιάννη Λάτσιο. Το έχουμε το βίντεο. Το έχουμε το βίντεο. Ας πάμε να δούμε τότε τι είπε ο Στέλιος Ρόκος για τον Γιώργο Λιάγκα. Α, το άλλο έχουμε. Τι μέρα είναι αυτή σήμερα. Θα μας εξηγήσει όλη η Ολυμπία Χριστοδουλή γιατί συμβαίνουν. Ωραία, πάμε στο τρίτο θέμα τότε. Ο Ηλίας Ψινάκης πέταξε τη σπόντα του στον Γιάννη Λάτσιο. Το Dancing with the Stars, είπε, γίνεται για να βγει ο Λάτσιο στον αέρα. Γιατί το δήλωσε αυτό και τι σπόντα ήταν ακριβώς αυτή. Από τον καυστικό πάντα Ηλία Ψινάκη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Έχω παγώσει. Δυστυχώς έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, οπότε θα αφήσουμε λίγο τα νέα των celebrities για λίγο και θα σας πω λίγο κάπου αλλού, την Κυριακή, στην εκπομπή «Κάνω σινεμά» του Χρήστου Αρώνη. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία την οποία μας έχετε στείλει. Όπως ίσως κάποιοι από εσάς δεν γνωρίζουν, εδώ στα Ζούγκλα έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Μπορείτε όλοι εσείς να κάνετε τη δική σας ταινία και να μας στείλετε και να προβληθεί κανονικά στην εκπομπή «Κάνω σινεμά». Δείτε το κι εσείς το τρέιλερ, οπότε εμπνευστείτε, κάντε τη δική σας ταινία με τους φίλους σας και θα σας πω ακριβώς τι θέμα θα έχει η ταινία την οποία θα έχετε να δείτε την Κυριακή, αμέσως μετά το τρέιλερ. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Έτσι λοιπόν, εδώ στο δικό σας κανάλι μπορείτε να κάνετε τη δική σας ταινία και να προβληθεί. Όσον αφορά την Κυριακή που μας έρχεται στις 2 και 10, θα προβληθεί η ταινία «Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ».
Οι μαθητές του Αριστοτέλειου Κολεγίου Θεσσαλονίκης ευαισθητοποιήθηκαν ως προς την ανάγκη προστασίας του πλανήτη και έτσι ένα κινηματογραφικό αλληγορικό παραμύθι γεννήθηκε. Ο πλανήτης Γη κινδυνεύει από την οικολογική καταστροφή, τον πόλεμο, τη φτώχεια, τις αρρώστιες και τη δυστυχία. Κάπου στο δάσος, η κοκκινοσκουφίτσα και η γιαγιά της, τα 7 κατσικάκια, τα 3 γουρουνάκια, το αρνάκι στην αγροποταμιά, ο Πέτρος και ο παππούς του, αναλαμβάνουν δράση εναντίον του λύκου. Οι λύσεις προτείνουν είναι πολλές αλλά και αποτελεσματικές. Θα σώσουν τον πλανήτη Γη, θα είναι ευτυχισμένοι. Τελικά, Λύκη, Λύκη, είσαι ακόμα εδώ? Ουσιαστικά είναι μια έτσι περιγραφή της ταινίας. Εγώ θέλω να σας πω ότι τραγουδά το τραγούδι της ταινίας ο Χαράλαμπος Χαλκιάς και μάλιστα σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο πατέρας του, Χρήστος Χαλκιάς. Συντονιστείτε εδώ στην εκπομπή «Κάνω σινεμά» του Χρήστο Αρώνη την Κυριακή 2 και 10 για να δείτε την ταινία και μπείτε στη διαδικασία σίγουρα να φτιάξετε τη δική σας ταινία και να την προβάλλουμε εδώ στο δικό σας κανάλι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα θέματα των celebrities. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Η σπόντα του πρωινού μου, στη Δέσποινα Βανδύ, όπως συζητήθηκε σήμερα το πρωί, η Δέσποινα Βανδύ το έχει παρακάνει από ό,τι είπανε με τα παπαράτσι. Από ό,τι συνέντως λένε όλοι οι celebrities, τα παπαράτσι δεν είναι στημένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα παπαράτσι, απλά τυχαίνει να τους βλέπουν. Γιατί το έχει παρακάνει? Δηλαδή ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζέννη Παλατσινού δεν τα παρακάνουν με το παπαράτσι? Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπανε στο πρωινό μου. Το θέμα των παπαρατσικών φωτογραφιών. Επειδή σε όποια παρέα και αν βρεθεί, μονίμως όλοι συζητάνε. Ρε παιδιά, έλα τώρα, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή τώρα η Ελένη δεν το ξέρω τι και πέρα, ότι είναι ο φωτογράφος, ή η Ελεονόρα δεν ήξερε, ή ο Πέτρος, ή η Τζέννη, οποιοδήποτε. Όχι ο Πέτρος, κόφτο. Θα βάλω τον Δημήτρο Γκαρέζο. Κόφτο. Ή ο Δημήτρος Γκαρέζο. Δεν σου έχω ξαναπεί παπαράτσι, ούτε να με φτύσουν. Αν ακούνε κάποιοι παπαράτσι αυτή τη στιγμή, ας τον ακολουθήσουν λίγο, γιατί αισθάνεται θυγμένο. Τα παιδιά κάτι τη δουλειά, για όνομα του. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Ελεονόρα στο περιοδικό celebrity παραδέχεται ότι όντω θυμένα παπαράτσι υπάρχουν και γι' αυτό όλο αυτό το πράγμα έχει χάσει την έννοιά του. Είναι πλέον γραφικό να υπάρχουν παπαρατσικές φωτογραφίες, αλλά παραδέχεται ότι και η ίδια έχει κάνει παπαρατσικά. Σαφώς στο πλαίσιο της προώθησης μιας εκπομπής, λέει, ή κάποιου προϊόντος με το οποίο σχετιζόμουν διαφημιστικά μέσω συμβολέου που προέβλεπε τέτοιου είδους φωτογραφίες. Απαντάει εν ολίγης στο θέμα των παπαρατσικών φωτογραφιών που πολλοί ξέρουμε. Το πού ξέρουμε, το έχω πει. Γιατί είσαι προβοκάτορας? Δεν τα πάμε καλά σήμερα, έχουμε πλακωθεί. Είμαι προβοκάτορας, ναι. Γιατί ρε παιδί μου, πάρα πολύ. Αφού το παραδέχεται ότι όταν υπάρχει μια σκοπιμότητα επαγγελματική. Θα μιλήσω, Ευχάριστα. Θα μιλήσω. Να μην στηρίξει πάλι τη Μενεγάκη, δεν είναι θέμα. Δεν θα στηρίξω Μενεγάκη, θα πάω αλλού. Ναι. Θα πάω αλλού. Υπάρχουν μεγάλες σταρούμπες στην Ελλάδα. Μπράβο. Μεγάλες σταρ και τραγουδίστρες. Να πεις ονόματα. Δεν θα πω ονόματα. Ίσως αν με πιέσει πολύ μπορεί να πω ονόματα. Είσαι κότα. Για πες. Οι οποίες υποστηρίζουν. Οι οποίες υποστηρίζουν. Είσαι κότα. Έλα, παιδιά, σταματήστε. Είσαι κότα, πες δύο. Οι οποίες υποστηρίζουν. Πες δύο που τα ξέρεις. Δύο μόνο πες. Που κάνουν στη μένα, εννοείς. Όχι, που έχουν κάνει. Δεν είπα ότι κάνουν κάθε μέρα. Ναι. Όχι, που δεν κάνουν στη μένα. Να μας πει τι, δεν μας είπε τι. Ναι, να μας πει κάτι. Γιατί έλα, κοτούλα, κοτούλα. Θες να σου πω. Δεν είπε τι. Κάτσε να το προκαλέσω. Εσύ καταρχήν, κάτσε να σου πω. Εμείς το ξέρουμε. Κάτσε να σου πω. Εμείς το ξέρουμε γιατί είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Ο κόσμος πιστεύει ότι όντως αυτές όλες οι φωτογραφίες είναι αυθόρμητες. Υπάρχουν και στημένα, να στο λέει και η Ελεονόρα. Και η Ελεονόρα έχει κάνει στημένες παπαρατσικές φωτογραφίες. Σωστά τα λέει. Και δεν είναι η μόνη. Και πολλές τραγουδίστριες όταν η καριέρα τους μπορεί να βρίσκεται σε μια πτωτική πορεία, μπορεί να κρατιούνται στην επικαιρότητα με παπαράτσι. Ποια είναι η πτωτική πορεία η καριέρα της κυρίας? Να πεις, Μανού. Όχι, να πεις. Τι σε πήραμε εδώ, πες. Ήθελα να πω ότι βλέπουμε συγκεκριμένα πρόσωπα κάθε εβδομάδα σε όλα τα περιοδικά. Θα σου πω και όνομα. Η Δέσποινα Βανδύ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι κάθε εβδομάδα στα περιοδικά. Είναι στιγμή, δεν μπορεί να πολλά είναι από τις Δέσποινες είναι στιγμή. Δεν μπορεί να είναι όλα κατά τύχη. Δεν μπορεί να είσαι κάθε εβδομάδα στα περιοδικά κατά τύχη. Πολλά τις Δέσποινες είναι στιγμή από παράδειγμα. Ορίστε, σου είπα όνομα. Πολλά ονόματα, μωρέ, Πετρόλια έχουν κάνει. Και απλά η Δέσποινα, μια και την αναφέραμε και για να μην το αφήσουμε έτσι πεταγμένο στον αέρα. Νομίζω ότι το έχει παρακάνει λίγο με τα παπαράτσι. Το ξέρει και η ίδια, φαντάζομαι ότι το ξέρουμε και όσοι την αγαπάμε. Όμως δεν είναι και απαραίτητα κακό, έτσι. Άρη, λοιπόν. Να σε ρωτήσω. Δεν είναι μόνο η Δέσποινα, είναι πέντε ονόματα που είναι συνέχεια. Και άλλα ονόματα. Αυτά που μιλάνε προφανώς βάζουν τα περιοδικά. Όχι, μιλάμε για ανθρώπους. Να πω. Να πω. Να πω. Ένα λεπτό. Μπορείς να μην πουλάς, γι' αυτό δεν σε κυνηγάνε. Το ξέρω, αυτό είπα. Λοιπόν, εγώ ξέρω από περιοδικά. Ζένη, γιατί μου επιτίθεσαι. Δεν δόξα, το θέλω πολλά χρόνια. Ότι όταν βάζεις κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, πουλάει περισσότερο και αυτό θες να βάζεις συνέχεια. Ναι. Όσες φορές και να το έχει δει και να το έχει πάει ο κόσμος, ένα, δύο, τρία άτομα είναι αυτό που πουλάει. Αλλά μην το πας αλλού. Άλλο λένε όμως, Ζένη. Μην το πας αλλού. Επειδή η Ελισάβετ μίλησε. Μπορεί να μιλήσει και ο κύριος Πέτρος. Εντάξει, Πέτρο. Ζένη, Δημήτρη, μπορώ να μιλήσω κι εγώ? Λοιπόν. Στη μένα έχουν κάνει όλες όσες είπατε. Και αυτές που είπατε δεν είναι. Οι περισσότερες. Έχει κάνει όλες.
Όχι, είπες, η Ελένη μας έχει πει ότι δεν έχει κάνει στιγμή. Όχι, όχι, έχει κάνει λάθος. Πολύ παλιά όμως, ε! Λέω, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε παλιά καινούργια. Πολύ παλιά, ρε Πέτρο, γιατί να μην λέμε την αλήθεια. Όλες, η Ελένη έχει να κάνει χρόνια στη μέρα. Όλες, όταν βλέπεις. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, για να σε εξηγήσω. Να σε εξηγήσω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή να δώσω το κλειδί της αλήθειας. Ναι, έχω αρχίσει όμως και εκνευρίζομαι. Όταν βλέπεις ότι έχω βάλει όλα τα σύνεργα που βάζουν οι γυναίκες, μάσκαρες, τέτοια, make-up, αγκούρια, κουκιά, έχω ντυθεί καλά, το μαλλί είναι έτσι και είναι 8 η ώρα το πρωί και περιμένω το σχολικό, πρέπει να είσαι πολύ μακάκας να μην καταλάβεις ότι αυτό είναι στημένο. Δεν είναι μόνο έτσι τα στημένα παπαρατικά, υπάρχουν και πιο απλά. Πάω στη λαχαναγορά και έχω μαζί μου τη Louis Vuitton, την Chanel, δείγμα δωρεάν. Και ή το ρουχαλάκι το οποίο πλασάρω. Εκείνη τη στιγμή που πάλι έχω πάει στην λαϊκή και είμαι έτσι, έτσι κοκορέτσι, εκείνη τη στιγμή έχω κάνει στημένο. Γιατί το κάνεις? Πάμε παρακάτω. Όταν επί μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, η Μαρία, η Κατίνα, η Σοφία, η Κέτη και οι άλλοι, τη βρίσκει συνέχεια ο φωτογράφος όταν έχει ανάγκη για κάτι. Δηλαδή, αυτό που λέει πριν η Ελισάβετ, μα συνέχεια. Δεν μπορεί να σε επιτύχουν και συνέχεια. Τι γίνεται, δεν είναι μάγοι του ως. Νομίζω ότι ο Άρης λέει άλλο πράγμα. Εγώ έλεγα άλλο πράγμα. Εγώ έλεγα για την αιτία. Μόνο σε περιπτώσεις. Αιτία που το κάνει ο καθένας. Υπάρχει ένα top 5 γυναικών στην Ελλάδα, κυρίως γυναικών είναι, οι οποίες αν τις πάρει οποιοδήποτε διευθυντής έρχης συντάκτης περιοδικού και τις πει παπαρατσικό κάνουμε, θα σου πει ναι. Εκείνη λοιπόν την περίοδο δεν συμβαίνει κάτι συγκλονιστικό στη ζωή μιας τέτοιας γυναίκας για να κάνει τόσα πολλά παπαρατσικά. Μπορώ. Ενώ την επαγγελματική. Άρα πού το φίλεις αυτό, δηλαδή, πώς ότι το δικαιολογείς. Ότι αυτή η σχεσούλα με τα περιοδικά που ξέρουμε χρόνια είναι δούνε και λαβή. Ο Πέτρος Κωστόπουλος σίγουρα ξέρει λόγω των περιοδικών των οποίων είχε, που σίγουρα φιλοξένησαν πάρα πολλές φορές παπαράτσι φωτογραφίες, είτε στημένες είτε όχι. Anyway, πάμε παρακάτω σε μια δυσάρεστη είδηση. Η εγχώρια showbiz και οι συγγενείς του αποχαιρετούν ουσιαστικά τον Νίκο Φόσκολο, τον άνθρωπο ουσιαστικά που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, έναν πάρα πολύ αγαπημένο και ταλαντούχο Έλληνα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Πραγματικά η ελληνική τηλεόραση άλλαξε κυριολεκτικά με τα σύριαλ τα οποία έκανε και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Πάμε στο έκτο θέμα. Τα νεύρα του Γιώργου Λιάγκα, η αποχώρησή του από το πλατό και η απάντηση της Φέης Κορδά. Τώρα είναι μαγκιά αυτό, του είπε στον αέρα της εκπομπής. Και πάμε να δούμε φυσικά το βίντεο, το οποίο όλα όσα έγιναν και πριν, γιατί αποχώρησε ουσιαστικά από το στούντιο, γιατί το είπε αυτή την ατάκα η Φέης Κορδά. Και γενικώς τι συμβαίνει στο ένα πρωινό, όπως είδαμε πριν, τι συμβαίνει και στο άλλο. Δεν κατάλαβα, περνάμε ξανά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, οι φωτογραφίες είναι από τη μία. Αυτό είναι μαγιά. Ναι, μαγιά. Τι είναι αυτό, ναι, καλά κάνεις. Σε αυτό το μάτι. Να πάω κι εγώ, ναι. Να πάω κι εγώ στον Αργυρό να κάτσω. Εγώ πρέπει να πάω πρώτος, τώρα δεν γίνεται το θέμα. Είναι δικός παρουσιαστής. Πριν από λίγες μέρες δεν είπε ότι θέλει να κάνει παιδί μαζί της. Και αυτή έχει πει ότι πολύ ωραία και πολύ καλά κτλ. Το τελευταίο καιρό όμως αυτοί δεν εμφανίζονται μαζί. Δηλαδή. Εντύπωση μας κάνει, είναι σας πω λίγο, μου δείχνει λίγο συμπεριφορά αυτό, λίγο περίεργη. Καθίστε και έχετε τη διά σας απόψη ούτως ή άλλως. Πάμε στο επόμενο. Η Ζωή Λάσκαρη αποχαιρέτησε τον Νίκο Φόσκολο με το δικό της τρόπο. Μπείτε στο govastelido.gr και δείτε το μήνυμα της αγαπημένης ηθοποιού στον αγαπημένο Έλληνα σκηνοθέτη. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η ατάκα σούβλα της Ελισάβετ Σπανού στην Τόνια Σωτηροπούλου. Το μοντέλο, δείτε τι συνέβη και η τραγουδίστρια έριξε το καρφί της on air. Γιατί είπε όλα αυτά ουσιαστικά η τραγουδίστρια για το μοντέλο Τόνια Σωτηροπούλου. Δείτε ακριβώς τι συνέβη στο πρωινό μου και πάλι. Μα τι είναι αυτό τώρα, δεν καταλαβαίνω. Πέτρο, να χειρίζω τον ηλίωση να κοιτώ τον πλήρωσα. Εντάξει, έγινε, θα πάω στον Αλεξάνδρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φήμες ότι είχε χωρίσει τώρα με το κορίτσι του την Τόνια του Σωτηροπούλου. Και εγώ το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει και εγώ η αλήθεια είναι. Ψηδικές. Τώρα τον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου τον πήρανε παιδιά από όλα τα site τηλέφωνο, ε. Από όλα. Δεν έχει αυτό site. Λοιπόν, και τον διέψευσε. Ναι, τσατισμένο, φοβάμαι λίγο να φύγω. Όχι, πέσει. Πετράκι, είσαι καλά. Ζηλεύω και την ωραία παιδί. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε σε όλα τα site, δηλαδή εγώ πρόχειρε τσέκαρα χθες. Μίλησε στο FD, στο UPE.gr. Λοιπόν, παντού λοιπόν βγήκε ο Δημήτρης και είπε: όχι, παιδιά, όλα αυτά είναι ψέματα. Εγώ είμαι με την Τόνια. Η Τόνια όμως θα πάει να κάνει γυρίσματα τώρα. Εγώ θα πάω γιατί έχω υποχρεώσει. Πες πια γυρίσματα όμως, γιατί την άλλη φορά μου την έλεγες για την Τόνια. Σούβλας. Θα σου πω γιατί έχω την πληροφορία από την κυρία Σωτηροπούλου την ίδια. Πες. Δεν γυρίζει ακόμα τους πειρατές της Καραϊβικής. Έχει στείλει tape. Α, γιατί ο ίδιος είπε. Ναι.
Ο ίδιος το είπε. Τι όχι είπε? Η κυρία Σωτηροπούλου. Ότι πήγε να γυρίσει τους πειρατές της Καραϊβικής. Όχι, λοιπόν, δεν τους γυρνάει ακόμα τους πειρατές της Καραϊβικής. Αμέσως να μας την πείσει εδώ μέσα. Όχι, λέω γιατί ναι. Έκρυψες λίγο, πήγε για μια δουλειά. Δεν απέκρυψα τίποτα. Λέω, τι είπε το παλικάρι. Δεν το είπα γιατί ξέρω από την κυρία τη Σωτηροπούλου την ίδια, δεν μίλησα μαζί της, αλλά ξέρω πολύ καλή πληροφορία ότι έχει στείλει τέιπ για τους πειρατές της Καραϊβικής. Δεν παίζει ακόμα. Τέιπ, δηλαδή ένα δοκιμαστικό. Και σας ακούω. Άρα είπε ψέματα το παιδί ότι πήγε τα γυρίσματα της πειρατές της Καραϊβικής ή δεν το είπε έτσι. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Ο ίδιος λέει ότι στο Καναδά. Εγώ το Σάββατο το είδα στο Κολονάκι. Όχι, γιατί το παιδί μιλάει πολύ και θέλω να πω ότι. Αρή. Ναι. Γιατί είσαι πολυμητικός αγόρι μου, τι ζόρι τραβάς τώρα. Τον είδα αλήθεια με μηχανής στο Κολονάκι. Ωραία, ναι, ότι και καλά μίλησε όλα τα σάκια τα λοιπά. Μπορεί να έρθει για την επόμενη μέρα. Ελισάβετ, μου μιλούσε. Συγγνώμη. Πες Δημήτρη. Είπαν ότι χώρισαν την κοπέλα του. Ναι. Επικοινώνησαν μαζί τα site προφανώς ναι. Και εκείνος το διέψευσε. Εσύ ποιο είναι το πρόβλημά σου ότι μίλησε όλα τα site. Δηλαδή. Ότι μου φαίνεται λίγο παροδία και γελίο αυτό το γεγονός. Μην το αναφέρεις. Γιατί καλές αυτό το θέμα. Γιατί θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Γιατί συζητήσουμε. Αφού είναι παροδία. Δεν καταλαβαίνω. Πριν είχες πρόβλημα τα θέματα που ασχολούμαστε. Με ποια ιδιότητα. Δεν σας κάνει εσάς εντύπωση δηλαδή τώρα ότι ο κύριος Αλεξάνδρου αυτή τη στιγμή το συζητάμε κάθε μέρα μαζί με την Αταλία τη Δούξα και τον Αλεξάνδρου Ματσοτυροπούλου. Τρεις εβδομάδες τον άλλο. Απαγόρευση για μία εβδομάδα. Μετά τη Δούκησα που είπα χθες και τη Γερμανού μέχρι τη Δευτέρα. Κόψε όλα τα θέματα. Απαγόρευση, απαγόρευση ναι. Για τον κύριο Αλεξάνδρου. Κομμένος για καμιά εβδομάδα, διότι βαρέθηκε τον κύριο Αλεξάνδρου να μιλάει. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω δίκιο. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω δίκιο. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ότι βγήκε να πει ότι δεν. Χώρισα. Τους υποτιμάει okay. Και τους δύο αυτό που κάνει. Άχρε, και Πέτρο, αυτό δηλαδή... και την Τόνια να μιλάνε στον κόσμο. Έλα ρε Πέτρο τώρα. Η κοπέλα δεσμό. Πάει για διεθνή καριέρα αυτό. Και για το μόνο για το οποίο τη συζητάμε εσύ το έλεγες και την υποστήριζες είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Τι να πούμε, ουσιαστικά αυτό που εννοούσε η Ελισάβετ Σπανού ήταν ότι η Τόνια Σωτηροπούλου δεν κάνει γυρίσματα, μόνο γυρίσματα σούβλας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν τόσο πολύ έτσι επιθετική για, για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αλλά anyway, ξέρει η ίδια. Και θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Dancing with the Stars, Δούκισσα Νομικού, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον Νίκο Χρυθαριώτη και στο τέλος ρίχνει και ένα χορό, όπως λέει και το δημοσίευμα. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε για τον Νίκο Χρυθαριώτη. Τον Χρήστο, Χολίδη, που εντάξει είναι πολύ φυσιολογικό, παντρεμένοι δεν ήσασταν. Μετά από πόσο γιατί καιρό. Είναι πολύ φυσιολογικό να χωρίσει κάποιο άνθρωπο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι, γιατί δεν ήταν παντρεμένοι. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι όποιοι δεν είναι παντρεμένοι σίγουρα χωρίζουν. Μπορεί μέσα στο μυαλό μου να το είχα έτσι. Ότι έπρεπε να χωρίσουν. Όχι, εντάξει. Δεν Γιώργο. Είναι πολύ ψευδεϊκό. Άντε, πείτε να ακούσω. Ναι. Χωρίζετε, κάνεις μια νέα αρχή και στα προσωπικά σου. Όχι, δεν έχω κάνει νέα αρχή. Τι εννοείς? Δεν έχεις κάνει. Όχι. Αλλά μου αρέσει έτσι όπως είμαι. Δεν έχω χρόνο για κάτι άλλο ούτως ή άλλως. Έχω τους φίλους μου, έχω την οικογένειά μου, έχω τη δουλειά που έχω αφοσιωθεί. Έλα, παιδί, ξανά νέα κοπέλα τώρα, εντάξει, και να δουλεύει το πρωί στο βράδυ και το πιο υγιέ. Σαφώς. Άμα δεν δουλέψουμε τώρα, Φέη μου, πότε θα δουλέψουμε. Να τα κάνεις παράλληλα, γιατί να μην έχεις και μια σχέση. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Το ένα αναιρεί το άλλο. Σαφώς όχι. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, να είμαι ισορροπημένη και σε αυτό. Ή δίνεσαι τόσο πολύ, ας πούμε, σε μια σχέση που. Δίνομαι και πολύ σε μια σχέση. Όχι, μπορώ να κρατήσω μια ισορροπία, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου. Βρε, μας ήρθε ο έρωτας. Ναι, βέβαια, δεν λέω όχι, αλλά. Εξής. Μέχρι στιγμής τίποτα. Τίποτα. Είχα διαβάσει και μία συνέντευξή σου. Πριν Γιώργο, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ναι, γιατί γελάει ο Γιώργος, πείτε μου λίγο. Πείτε μου λίγο. Είχα διαβάσει μία συνέντευξή σου στο Εγώ, νομίζω. Πες μου, τι έλεγα, θα σου πω. Σε ρώτησαν για... γράφτηκε πολύ έντονα από την πρώτη στιγμή ότι είχε σχέση με τον Νίκο Κρυθαριώτη. Και απάντησε ότι δεν ισχύει. Στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα. Ο Θέμος την έκανε, μπράβο. Όχι, καλά έκανε και ρώτησε. Διότι όταν γράφετε κάτι. Κοίταξε να δεις. Σαφώς και δεν μπορείς να βγαίνεις κάθε μέρα και να διαψεύδεις το οτιδήποτε που γράφεις. Αλλά όταν. Μπορώ να μιλήσω με τη Δούκη, δεν τη βλέπω πρώτη φορά, μου επιτρέπεις. Αλλά όταν γίνεται μια αναπαραγωγή σε ένα μεγάλο βαθμό, μετά αυτό περνάει σαν δεδομένο. Δηλαδή όταν το διαβάζεις από εδώ, το διαβάζεις από εκεί, λες, α, ισχύει. Ναι, εντάξει, έγινε μια αναπαραγωγή χωρίς να ερωτηθώ ποτέ. Και γι' αυτό μία και καλή βγήκα στο πρώτο θέμα, στο δικό μου άνθρωπο στο θέμα. Είπες ότι δεν ισχύει. Το διαψεύσαμε και νομίζω πως τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν ασχολήθηκες. Ξέρεις τι, Φέη, έχω. Πώς να το πω. Ενώ είμαι πολύ ευαίσθητη γενικά, τα τελευταία χρόνια έχω κάτι σαν ανοσία. Δηλαδή, αποφεύγω να διαβάζω πολύ πράγματα που μπορεί να με στενοχωρήσουν, αποφεύγω να ακούω. Και όταν, ξέρεις, αυτό συμβαίνει, όταν δηλαδή μαθαίνω κι εγώ, γιατί και εγώ τα διάβαζα, επειδή ξέρω εγώ την αλήθεια, ξέρουν οι δικοί μου την αλήθεια, δεν τα παίρνω μέσα μου, εντάξει.
Όταν με ρωτούν, απαντώ. Αλλά μετά ξέρεις, τελειώνει εκεί το θέμα. Δεν χρειάζεται να γίνει δηλαδή συνέχεια μια αναπαραγωγή για κάτι. Γενικά, και στα επαγγελματικά και στα προσωπικά. Συνήθως μετά από ένα χωρισμό, πόσο καιρό σου παίρνει, θα μου πεις υπάρχει κανόνα σε αυτά. Δεν υπάρχει. Άρα να ξαναθες να είσαι έτοιμη, ρε παιδί μου, να μπεις σε μια καινούργια σχέση. Δηλαδή είσαι από τους ανθρώπους που θέλει την αγρανάπαυσή του που λέμε, να μείνει λίγο μόνος του. Ή από τους ανθρώπους που άμα σου έχουν πάλι ο επόμενος έρωτας, δεν σε ενδιαφέρει αν δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα. Ναι, δεν υπάρχει κανόνας όντως, αλλά νομίζω πως είναι ωραίο να μένεις και λίγο μόνος σου. Να επαναπροσδιορίζεις κάποια πράγματα. Ακούσαμε λοιπόν και την δήλωση της Δούξας Νομικού όσον αφορά το θέμα με τον Νίκο Κυθαριώτη, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και έχει δώσει και την απάντηση της ήδη στο πρώτο θέμα. Το επόμενο θέμα αφορά το αμερικάνικο Halloween, το οποίο κατακτά και τους Έλληνες celebrities. Στην επόμενη φωτογραφία θα δείτε την αγαπημένη μας Τάμτα, η οποία μεταμορφώθηκε ουσιαστικά, κανονικότατα. Έτσι είναι κανονικά η Τάμτα και δείτε χθες που γιορτάζαμε κανονικά το Halloween. Πώς ακριβώς ουσιαστικά μεταμορφώθηκε, το μακιγιάζ της, τι έκανε τα μαλλιά της. Κοιτάξτε πόσο διαφορετική μπορεί να είναι. Γενικά μας έχει συνηθίσει σε extreme πράγματα. Το ίδιο extreme ήταν και η μεταμόρφωσή της στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εξαιρετική και πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα από ό,τι έχω τουλάχιστον καταλάβει. Το επόμενο θέμα είναι έτσι σε απεδιεθνώς τζεσέτ. Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του και μιλάει για το διαζύγιο του. Με τη Μιράντα Κέρ, δείτε όσα είπε σε αμερικάνικη εκπομπή και θα κλείσουμε ουσιαστικά με τον Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος ουσιαστικά παντρεύτηκε για τέταρτη φορά κατά 49 χρόνια μικρότερη του αγαπημένη του, Φραντσέσκα Πασκάλε. Όλες οι λεπτομέρειες του γάμου τους, του ευτυχισμένου ζευγαριού, ας πούμε, βέβαια τώρα με 50 χρόνια διαφορά, δεν ξέρω. Μπορείτε να σκεφτείτε και μόνοι σας τουλάχιστον κάποια πράγματα. Okay, τους ευχόμαστε βίων ανθόσπορτων και τα καλύτερα στο ζευγάρι. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια από τώρα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr.
Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο στούντιο και θέλω να σας πω ότι εκτός από την ταινία Λίκε Λίκε είσαι εδώ, η οποία θα προβληθεί στο Κάνω Σινεμά του Χρήστου Αρώνη στις 2 και 10 την Κυριακή. Επίσης θα προβληθεί και η ταινία All Star Breakfast. Σε ένα πρωινό πολλών αστέρων, ένα ζευγάρι θα γευτεί άλλη μία δόση ρουτίνας, πασπαλισμένη με μερικές εκπλήξεις. Σενάριο σκηνοθεσία Θεοφύλακτος Αργυρού και παίζουν η Εύα Ζαμπατάκη και ο Θεοφύλακτος Αργυρού επίσης. Δείτε την ταινία και αυτή και την άλλη και περιμένουμε φυσικά και τις δικές σας ταινίες. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις από την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή από το myastro.gr. Καλησπέρα, Ολυμπία. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Εσύ? Το παλεύουμε όλοι γιατί είναι λίγο περίεργες οι μέρες. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερμής είναι ανάδρομος αυτές τις μέρες? Είναι. Ναι, αυτή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Τίποτα. Για πες μας, τι θα ζήσουμε αυτό το τριήμερο? Όχι μόνο το τριήμερο, γιατί... καλό μήνα καταρχάς. Καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα σε όλους. Και στους τηλεθεατές μας, σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι. Είναι δύσκολος μήνας γενικά? Συνοδεύει καλά αυτός ο μήνας, με την έννοια ότι έχουμε μια νέα σελήνη, η οποία συνοδεύεται με την ολική έκκληση ηλίου στο Σκορπιό, στο δεύτερο δεκαήμερο του Σκορπιού. Και η διάρκεια της έκκλησης αυτής θα είναι τουλάχιστον μέχρι τις 17 Νοεμβρίου που θα έχουμε και την Πανσέλινο στο ζώδιο του Ταύρου. Μάλιστα. Τώρα, είναι μια νέα σελήνη η οποία έχει να κάνει πάρα πολύ με τα οικονομικά μας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές, πάρα πολλές διεργασίες οι οποίες θα γίνουν την περίοδο αυτή. Ναι. Οι οποίες και θα λειτουργήσουν και αρκετά πιεστικά. Είναι μια περίοδο που θα βγάλει και αρκετό παρασκήνιο, θα βγάλει και αρκετές ίντρικες, θα βγάλει και αρκετά σκάνδαλα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν πιέζοντας τις καταστάσεις σε ό,τι αφορά περισσότερο τα οικονομικά και μπορεί να δούμε διάφορες κινήσεις, αλλαγές, οι οποίες αφορούν και το τραπεζικό σύστημα και τους δανεισμούς και τις οπηλές και τις συντάξεις. Όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας απασχολούν πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα. Καλά, ας βρούμε πρώτα τα λεφτά για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Βασικά, γιατί να σου πω κάτι πραγματικά, ότι όσα και να παίρνει κάποιος τελικά, και δεν το συζητώ αν είσαι άνεργος, αλλά και να εργάζεσαι με έναν νορμάλ μισθό, δεν φτάνουν. Δηλαδή είναι απίστευτα ακριβή ζωή πλέον στην Ελλάδα. Τι να πω, και πώς φεύγουν οι μετανάστες, θα καταλήξουν μετανάστες σε άλλη χώρα στο τέλος. Μα ήδη φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος. Και νέοι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά στα νέα παιδιά. Ναι. Ότι παίρνουν την απόφαση να μεταναστεύσουν γιατί βλέπουν ότι εδώ το μέλλον είναι πάρα πολύ αβέβαιο. Και για τα επόμενα τουλάχιστον μια πενταετία τουλάχιστον το μέλλον θα είναι εξίσου αβέβαιο και εξίσου και δύσκολο. Δεν θέλω να γινόμαστε μάρτυρες κακών πραγμάτων. Όχι, αλλά. Είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να τη δούμε. Βεβαίως, αυτό που λέω πάντα είναι ότι η αλλαγή έχει να κάνει με την προσωπική δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό από τη μία μεριά μας δίνεται οι δυσκολίες, αλλά από την άλλη μας δίνεται και η, αν θέλεις, η ευκαιρία να δουλέψουμε με τον εαυτό μας ο καθένας ξεχωριστά. Μάλιστα. Και να βάλουμε και μια νέα οπτική στη ζωή μας, έτσι. Σωστό αυτό. Οπότε και μέσα στην κρίση μπορούμε να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Οπότε ας επενδύσουμε σε κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Στους εαυτούς μας και στην αλλαγή της φιλοσοφίας μας. Αυτό αν θέλεις είναι και το μήνυμα που δίνει αυτή η έκκληση σε πιο εσωτερικό επίπεδο. Ότι η αλλαγή είναι επιβαλλόμενη. Το θέμα είναι ο καθένας από εμάς πόσο εύκολα θα τη δει και πόσο θα τολμήσει να την κάνει, έτσι. Έτσι. Πάμε να το δούμε λίγο αναλυτικά. Ακριβώς, τα ζώδια. Ακριβώς τα ζώδια πάμε να δούμε, ναι. Ωραία. Τον Κριό. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Κριό. Όπως τον Κριό βγαίνουν στο κύκλο αυτών περισσότερο οικονομικά ζητήματα, ιδιαίτερα οικονομικά τα οποία αφορούν τρίτα πρόσωπα και που λειτουργούν ιδιαίτερα πιεστικά και πιθανά να οδηγηθούν και σε κάποιες αποφάσεις λόγω ανάγκης οι Κριοί, που δεν είναι απαραίτητο ότι τους συμφέρουν, αλλά θα πρέπει να κάνουν κάποιες κινήσεις προκειμένου να ξεμπερδέψουν με τα οικονομικά τους ή να τα βάλουν σε ένα καλύτερο δρόμο. Ωστόσο είναι σημαντικό να τα μεθοδεύσουν όσο καλύτερα μπορούν. Καθώς επίσης και η ερωτική ζωή των Κριών περνά μέσα σε μια διαδικασία, μέσα από μια διαδικασία έντονων διλημάτων και ιδιαίτερα φορτισμένων συναισθηματικών καταστάσεων, πολύ πιθανά να κλείσει ένας σημαντικός κύκλος στη ζωή τους και να ανοίξει ένας καινούριος βεβαίως, γιατί πάντα όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγει ένας άλλος. Αυτός ο κύκλος πλέον αφορά τα επαγγελματικά τους, τα προσωπικά τους. Τα ερωτικά τους. Τα ερωτικά τους, μάλιστα. Και στα επαγγελματικά θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαν να κλείσουν ένα κύκλο ο οποίος έχει να κάνει με τη δουλειά τους και να μπουν σε ένα καινούριο χώρο.
Δηλαδή να φύγουν από κάτι που μπορεί να τους πιέζει πάρα πολύ και να μπουν σε κάτι καινούριο ή που δεν τους συμφέρει οικονομικά. Μάλιστα. Είναι σε μια φάση αλλαγών γενικότερα οι Κρύοι. Ιδιαίτερα οι Κρύοι που έχουν γεννηθεί 31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου. Τώρα, για τους Κρύους που έχουν γεννηθεί 18 και 19 Απριλίου, η ερωτική τους ζωή περνά σε μια νέα φάση, είτε μέσα από μια νέα ερωτική ιστορία, είτε από έναν παλαιότερο κύκλο που επανέρχεται, ένα πρόσωπο το οποίο έχει να κάνει με το παρελθόν τους που επανέρχεται. Μάλιστα. Τώρα, για τους Ταύρους, πολύ σημαντική η έκρηξη αυτή γίνεται απέναντί τους και τους φέρνει αντιμέτωπους με πρόσωπα και καταστάσεις, οι οποίες αφορούν τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών τους. Πολύ πιθανά οι Ταύροι να βρεθούν, ιδιαίτερα του Δευτέρου Δεκαημέρου, μπροστά σε τελειωτικές ή οριστικές καταστάσεις, ιδιαίτερα αν έχουν μία μόνιμη σχέση ή γάμο, μπαίνουν σε μία διαδικασία επαναπροσδιορισμού και αξιολόγησης του τι τελικά, πόσο ευχαριστημένοι είναι από αυτό που έχουν. Μία περίοδο κρίσης, θα λέγαμε, των προσώπων με τον οποίο μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Και στον τομέα των επαγγελματικών τους γίνεται αυτό, που θα υπάρξουν και εδώ σημαντικές εκαθαρίσεις και από πρόσωπα και από καταστάσεις, οι οποίες πιθανά να τους πιέζουν. Ιδιαίτερα για τους Ταύρους που έχουν γεννηθεί 30 Απριλίου, 2, 3 και 4 Μαΐου. Επίσης, για αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται να υπάρξει και μια πολύ σημαντική ερωτική ιστορία, η οποία θα γίνει και το εφαλτήρι όλων αυτών των αλλαγών. Μάλιστα. Να περάσουμε στους διδύμους, όπου η περίοδος τους βγάζει πίεση σε ό,τι αφορά τα εργασιακά τους. Μπορεί να περάσουν διλήμματα σε σχέση με το πώς πρέπει να κινηθούν. Η καθημερινότητά τους γίνεται πολύ έντονη, κινούνται σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες την περίοδο αυτή, σε ό,τι αφορά τη δουλειά τους, από αυτές που ήδη έχουν. Και αυτό μπορεί να κληθούν να εξυπηρετήσουν και ανάγκες άλλων, και αυτό να τους πιέσει. Επίσης, καλό είναι να προσέχουν το παρασκήνιο που μπορεί να λειτουργεί στον εργασιακό τους χώρο και που μπορεί να μην λειτουργεί υπέρ τους. Ή ακόμα, είναι μια εποχή που μπορεί να τους βγάλει και παρελθοντικά ζητήματα, τα οποία υπάρχουν σαν εκκρεμότητες και τώρα τις βρίσκουν μπροστά τους περισσότερο απαιτητές. Ιδιαίτερα για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 1, 2 και 3 Ιουνίου. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, να πούμε για τους διδύμους που έχουν γεννηθεί 19 και 20 Ιουνίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν και νέα δεδομένα στην ερωτική τους ζωή. Ή ακόμα να έχουν και μια σημαντική πρόταση συνεργασίας. Μάλιστα. Την περίοδο αυτή. Πολύ ωραία πράγματα για τους διδύμους. Ναι, είναι αρκετά καλά. Εκείνοι που είναι αρκετά ευνοημένοι είναι οι καρκίνοι. Μάλιστα. Γιατί η έκλειψη αυτή δεν είναι δυσαρμονική με το ζώδιό τους. Ωστόσο, δεν την αποφεύγουν την πίεση. Ιδιαίτερα καλούνται να πάρουν αποφάσεις. Αν έχουν παιδιά, είναι μια εποχή που μπορεί να τους απασχολήσουν περισσότερο τα ζητήματα των παιδιών τους και να χρειαστεί να τα στηρίξουν περισσότερο. Επίσης, αν η διάθεσή τους είναι να μεθοδεύσουν σχέδια, ιδέες, να τα προωθήσουν, αυτή την περίοδο θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και μάλιστα ενδεχομένως να αναλάβουν και κάποιες αρκετά σοβαρές δεσμεύσεις σχετικά με τα σχέδιά τους ή ακόμα να μπουν και σε νέα πεδία δράσης που πολύ πιθανά να τους είναι άγνωστα και να χρειαστεί να δουλέψουν περισσότερο πάνω σε αυτά. Μάλιστα. Επίσης, σημαντικό για τους καρκίνους και η εξέλιξη στην ερωτική τους ζωή. Να πούμε λίγο κάτι, να αλλάξουμε λίγο τη φωτογραφία, γιατί είμαστε ακόμα στους διδύμους, έχουμε περάσει στους καρκίνους. Έτσι, για να το έχετε κι εσείς, γιατί ξέρω ότι το ανεβάζετε στο My Astro. Οπότε να μην παραπληροφορούμε όσους λατρεύουν την αστρολογία όπως εγώ. Οπότε τώρα λέμε τους καρκίνους, συνέχισε Ολυμπία μου. Λέγαμε λοιπόν για τους καρκίνους ότι είναι πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και για την ερωτική τους ζωή αυτή την περίοδο. Είτε αν έχουν μία σχέση, μπορεί να αναλάβουν μία επιπρόσθετη ευθύνη, δηλαδή να μπουν στη διαδικασία να συγκατοικήσουν ή να την κάνουν πιο επίσημη. Μάλιστα. Και για τους αδέσμευτους τους καρκίνους πιθανά μία νέα ερωτική ιστορία και μάλιστα με ένα πρόσωπο που ενδεχομένως να έχουν και σημαντική διαφορά ηλικίας, φαίνεται να έρχεται κοντά τους, ιδιαίτερα για τους καρκίνους που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Ιουλίου. Μάλιστα. Πάμε στα λιοντάρια. Λέοντες. Τα λιονταράκια τα οποία έχουν μπροστά τους μία περίοδο που θα πρέπει να παλέψουν πάρα πολύ για να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι εύκολα, ξέρω την οροσκόπο σου. Ναι. Λιόντεπος που χειρίζεται εδώ πέρα όλα τα πράγματα. Ο Κώστας μας Λέων είναι. Οπότε καταλαβαίνεις, έχει πέσει τώρα η ψυχολογία του. Έχει πέσει εγώ και ο Ζήκη, ναι. Για πες, Ολυμπία μου. Λοιπόν, θα πρέπει να παλέψουν πολύ για να κερδίσουν αυτά που θέλουν. Και θα πρέπει να παλέψουν και για να κάνουν και τους άλλους να πιστέψουν σε αυτούς. Το σίγουρο είναι ότι θα θελήσετε να μπείτε σε μια διαδικασία μιας νέας έναρξης πραγμάτων, πιθανά σε ό,τι αφορά και τον επαγγελματικό τομέα.
που βεβαίως ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αλλά αν το μεθοδεύσουν σωστά, θα έχουν πολλές δυνατότητες να πετύχουν. Επίσης, προσοχή και στις σχέσεις με τα οικεία πρόσωπα, με τα πρόσωπα της οικογένειας. Υπάρχει περίπτωση να αντιταχθούν στα σχέδια των λιονταριών αυτή την περίοδο. Και μπορεί να έρθουν και σε σύγκρουση. Μάλιστα. Με ένα πρόσωπο από τον οικογενειακό του χώρο, είτε είναι σύζυγος είτε είναι γονιός. Επίσης, προσοχή και στις σχέσεις με τον σύντροφό τους, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Αυγούστου. Μπορεί να ζορίσουν τα πράγματα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και κάποιους οριστικές αποφάσεις, έτσι, ρήξεις. Να με μιλήσετε και αγχώνομαι. Που δεν είναι καν το ζωδιό μου, είναι ο οροσκόπος μου μόνο, φαντάσου. Είναι πιο σημαντικός. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ, Ολυμπία. Τώρα με ανέβασες κι άλλο. Το λέω γιατί είναι έτσι. Ο οροσκόπος είναι πιο σημαντικός από το ηλιακό ζώδιο, γιατί από εκεί ξεκινάει ο γενέθλιος χάρτης. Μάλιστα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα λιοντάρια να έχουν κάποια ανοίγματα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά τους. Που φαίνεται ότι μπορεί να τους εξυπηρετήσουν το διάστημα αυτό, ιδιαίτερα για τα λιοντάρια που έχουν γεννηθεί 21 και 22 Αυγούστου. Μάλιστα. Και υπάρχει το ενδεχόμενο και μιας νέας έναρξης στην ερωτική τους ζωή. Μάλιστα. Για αυτές τις ημερομηνίες. Και πάμε στους Παρθένους. Πάμε στους Παρθένους. Όπου και εδώ δεν είναι κακή η έκλειψη για τους Παρθένους. Φωτίζει περισσότερο το χώρο των συναλλαγών τους, των επαφών τους, των συναναστροφών τους, οι οποίες μπαίνουν σε μια νέα βάση. Και μπορεί να υπάρξουν και οι συνθήκες εκείνες που θα τους εξυπηρετήσουν πολύ σε ό,τι σχεδιάζουν να κάνουν. Μάλιστα. Είτε ακόμα με τη μεθοδικότητα και την οργάνωσή τους να καταφέρουν να ανοίξουν κάποιες πόρτες που χρειάζονται προκειμένου να προωθήσουν αυτά που θέλουν. Και θα μιλήσουν πιο εύκολα οι Παρθένοι και θα τους κατανοήσουν καλύτερα οι άλλοι. Μάλιστα. Και η κοινωνική τους ζωή έχει μια πολύ καλή δυναμική και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο παιχνίδι τώρα και πολύ πιθανά ένα πρόσωπο μεγαλύτερο σε ηλικία να τους βοηθήσει, να τους εξυπηρετήσει στα σχέδιά τους. Μάλιστα. Και πάμε στους ζυγούς, όπου οι ζυγοί όλη αυτή την περίοδο και τώρα πολύ περισσότερο εκείνο που τους προβληματίζει ιδιαίτερα είναι το μέρος των οικονομικών τους. Έχουν ζοριστεί αρκετά οι Κρήτοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι δεν είναι? Η ζυγή, ναι, η ζυγή εννοούσα. Έχουν ζοριστεί αρκετά. Και τώρα είναι πολύ πιθανό να βρεθούν και μπροστά σε παλιότερες οικονομικές ιστορίες ή κινήσεις που έρχονται προς τη μεριά τους πιο απαιτητικές και τους ζορίζουν. Το άλλο σενάριο είναι να αναλάβουν κάποιες επιπρόσθετες ευθύνες, οι οποίες να μην τις αντέχουν, αλλά να πρέπει να τις διεκπαιρεώσουν. Αλλά ωστόσο να έχουν ένα όφελος οικονομικό για αυτούς οι ευθύνες που θα αναλάβουν, ιδιαίτερα στον χώρο της δουλειάς τους. Επίσης, είναι πιθανό να αλλάξει η κατάσταση των οικονομικών τους στην περίοδο αυτή. Μάλιστα. Και να, μέσα από τη δική τους προσπάθεια, να μπορέσουν κάπως να ισορροπήσουν τα πράγματα. Σημαντικό είναι επίσης ότι βάζουν προτεραιότητες στη ζυγή και αξιολογούν τι είναι σημαντικό πλέον και τι όχι. Γίνεται ένα είδος ξεκαθάρισμα με τις ανάγκες τους και με το τι θεωρούν αναγκαίο και τι θεωρούν περιττό. Μεγάλη προσοχή επίσης σε παρασκηνιακές κινήσεις που την περίοδο αυτή μπορεί να λειτουργούν πίσω από την πλάτη τους. Καλό είναι να μην εμπλέκονται πουθενά. Μάλιστα. Και έτσι και έτσι δηλαδή ουσιαστικά για τους ζυγούς λίγο, έτσι. Ορίστε. Έτσι και έτσι τα πράγματα για τους ζυγούς. Ναι. Δυστυχώς. Είναι περισσότερο στο πώς θα κινηθούν αυτοί. Έτσι. Και ας δούμε το επόμενο ζώδιο. Γιατί προτεραιότητες θα βάλουν στη ζωή τους. Μάλιστα. Και πάμε στους πρωταγωνιστές. Σκορπιού. Ναι, ναι, ναι. Άμα γίνεται σελήνη στο ζώδιό σου, αυτά είναι. Ναι. Λοιπόν, όπου ανοίγει ένας νέος κύκλος πραγμάτων στη ζωή τους, ο οποίος έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά τους και με τα προσωπικά τους. Και βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο εδώ να αναλάβουν επιπρόσθετες ευθύνες ό,τι αφορά τη δουλειά τους. Από τη μία θα τους ζορίσουν, αλλά από την άλλη θα τους ανοίξουν πολύ σημαντικούς δρόμους για παρακάτω. Έχει έρθει η ώρα από ό,τι φαίνεται να αλλάξουν πολλά από τα σενάρια στον επαγγελματικό τους χώρο και να δρομολογήσουν εξελίξεις, οι οποίες ενδεχομένως να τους δώσουν πολύ μεγάλο ωφέλη. Βεβαίως με το αντίστοιχο τίμημα, έτσι. Ιδιαίτερα για τους Σκορπιούς που έχουν γεννηθεί 3, 4 και 5 Νοεμβρίου. Για αυτούς τους Σκορπιούς θα υπάρξουν εξελίξεις και στην ερωτική ζωή. Πολύ πιθανά μια σχέση που υπάρχει ήδη στη ζωή τους μπαίνει σε μια νέα βάση μεγαλύτερης δέσμευσης ή επισημοποίησης. Αλλά αν ανήκουν στους αδέσμευτους Σκορπιούς, υπάρχει και εδώ το ενδεχόμενο μιας νέας ερωτικής γνωριμίας και μάλιστα με ένα πρόσωπο που μπορεί να έχουν διαφορά ηλικίας ή με ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Α, μάλιστα. Ωραία. Πάμε στους τοξότες. Μάλιστα. Οι τοξότες βιώνουν την έκλειψη αυτή περισσότερο εσωτερικά. Βρίσκονται σε μια φάση αναθεώρησης πολλών πραγμάτων. Τόσο σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά τους, όσο αφορά και την προσωπική τους ζωή. Αλλά από την άλλη μεριά έχουν μπει και σε μια διαδικασία προετοιμασίας, οργανώνουν τα σχέδιά τους και τις ιδέες τους, προκειμένου παρακάτω να τα βγάλουν
προς τα έξω με έναν πιο μεθοδευμένο τρόπο. Mm-hmm. Βεβαίως και εδώ θα πούμε ότι είναι καλό να προσέξουν το παρασκήνιο, την περίοδο αυτή, την οποία μπορεί να οργανώνεται μέσω άλλων, είτε και εκείνοι να συμμετέχουν στο παρασκήνιο αυτό. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το ενδεχόμενο να προετοιμάζεται και ένα είδος συνεργασίας, το οποίο αφορά τα επαγγελματικά τους, που βρίσκεται σε ένα στάδιο μεθόδευσης αυτή τη στιγμή και που παρακάτω θα το βγάλουν προς τα έξω και που θα λειτουργήσει και αρκετά καλά. Ή ακόμα κάτι που είχαν προσπαθήσει παλιότερα στα επαγγελματικά τους και να μην τους είχε βγει, να επανέλθει την περίοδο αυτή με καλύτερους όρους. Και η ερωτική ζωή συμμετέχει σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Είναι πολύ πιθανό να έχουν μια σχέση η οποία να έχει μυστικό χαρακτήρα. Και να τους ταλαιπωρήσει και λίγο. Μάλιστα. Να έρθουμε και στους εγώ καιρούς. Έτσι, αναμένω το σύνορα. Γιατί να μην είμαι κρυός, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί γίνεται αυτό το λάθος. Γιατί ξεκινάς να ρωτήσω κάτι, Ολυμπία. Ολυμπία, να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν. Με ακούς. Γιατί ξεκινάνε τα ζώδια από τον κρυό και όχι για παράδειγμα από τον υδροχό. Εδώ ο Κώστας μας θα τα φτιάξει όλα. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί τα ζώδια ξεκινάνε από τον κρυό πάντα και όχι για παράδειγμα από τον υδροχό που είναι το Γενάρη. Γιατί ο κρυός είναι η αρχή του ζωδιακού. Α, εννοείς πλανητικά δηλαδή ότι είναι στην αρχή. Είναι το μηδέν. Είναι από εκεί, είναι η γέννηση. Α, ο κρυός αντιπροσωπεύει τη γέννηση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Μάλιστα. Άντε να ακούσουμε τα κοκεράκια, γιατί εκτός από μένα μπορεί να θέλουν να ακούσουν κι άλλοι. Πολύ σημαντική και για εσάς τους εγώκερους η έκλειψη αυτή. Μια και σας βάζει στη διαδικασία να διεκδικήσετε με μεγαλύτερο σθένος ό,τι επιθυμείτε, τα σχέδιά σας, όλα αυτά που μέχρι τώρα μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, αλλά που για κάποιο λόγο δεν τα έχετε βάλει σε εφαρμογή. Και που βεβαίως θα σας δοθούν και βοήθειες που χρειάζεστε για να εξελιχθείτε και να τα εξελίξετε. Και πολύ πιθανά να δεχτείτε και μία. Έλα, καλά σας λέω, έτσι. Και μία σημαντική βοήθεια από ένα φιλικό σας πρόσωπο. Είτε να θελήσετε να ξεκινήσετε κάτι καινούριο. Με ένα πρόσωπο από το φιλικό σας κύκλο με το οποίο έχετε δυνατότητα μια καλή συνεργασία. Γενικά ο φιλικός κύκλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο την περίοδο αυτή. Μάλιστα. Και καινούργια πρόσωπα τα οποία μπαίνουν στη ζωή σας εξελίσσονται σε πολύ καλές φιλικές σχέσεις. Γενικά υπάρχει μια έντονη σύσφυξη σχέσεων σε όλο αυτό το διάστημα και θα ανακαλύψετε ότι και κάποια πρόσωπα είναι πολύ πιθανά πιο κοντά σας από ό,τι περιμένατε. Και η ερωτική ζωή κινείται σε αρκετά καλούς ρυθμούς και βεβαίως είναι πολύ πιθανό και κάποιο νέο πρόσωπο να μπει στη ζωή σας και να αλλάξει τα μέχρι τώρα δεδομένα σας. Ιδιαίτερα για τους εγώκερους που έχουν γεννηθεί 2, 3 και 4 Γενάρη. Με ακούτε? Πες μου, Ολυμπία, μου σ' ακούμε, ναι, κανονικά. Εγώ σ' ακούω εδώ πέρα το ζωδιό μου, λες. Ωραία. Συνεχίζουμε με τον υδροχό, όπου εδώ ενεργοποιείται ο τομέας της καριέρας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όλο το διάστημα αυτό. Ναι, ναι. Και οι υδροχόοι θα θελήσουν να διεκδικήσουν πιο έντονα τα πράγματα που νιώθουν ότι τους ανήκουν. Μάλιστα. Όχι εύκολα. Γιατί συχνά πυκνά τους βγαίνουν μπροστά τους δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να ξεπερνούν. Ωστόσο θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από σκληρή δουλειά και να προβληθούν και να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν. Ωραία. Είναι, θα λέγαμε, μία περίοδος προκλήσεων για τους υδροχόους. Όπου μπορούν να καταφέρουν να κατακτήσουν πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία θα τους ανοίξουν και το δρόμο για παρακάτω. Μάλιστα. Συχνά όμως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και για μάχη. Ιδιαίτερα οι υδροχόοι που έχουν γεννηθεί 30 και 31 Γενάρη, αλλά και 1η Φλεβάρη. Τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Σωστό αυτό που λες και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω βασικά. Ακριβώς. Για την ακρίβεια. Επίσης, ό,τι είναι πολύ φθαρμένο και δεν τους εξυπηρετεί πλέον, είναι πολύ πιθανό να βγει από τη ζωή τους και να παραχωρήσει τη θέση τους σε καινούργιες καταστάσεις, ιδιαίτερα για τους υδροχούς που έχουν γεννηθεί στις παραπάνω ημερομηνίες, αλλά ακόμα που είπαμε πριν, αλλά ακόμα και στις 2 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Ναι. Ότι, και εδώ θα πούμε ότι είναι αρκετά επικοδομητική η έκλειψη αυτή για τους ηχθείς, και θα τους δώσει τη δυνατότητα να πετύχουν πολλά από αυτά που έχουν στο μυαλό τους. Μια και θα έχουν και την ενέργεια και τη διάθεση να ολοκληρώσουν τις προσπάθειές τους με πολύ καλά αποτελέσματα. Και βεβαίως όλο αυτό έχει να κάνει και με τις προηγούμενες προσπάθειες που έχουν αρχίσει εδώ και καιρό και αφορούν τα σχέδιά τους, τα πράγματα που θέλουν να πετύχουν, που τώρα όχι μόνο ολοκληρώνονται, αλλά τους ανοίγουν και καινούργιους δρόμους. Είναι γενικότερα μια εποχή επέκτασης για τους ηχθείς και θα θελήσουν να κάνουν καινούργια πράγματα και να μπουν και σε καινούργια γνωστικά πεδία και να ανοίξουν και νέους κύκλους ενδιαφερόντων. Και όλο αυτό θα τους διαμορφώσει και ένα καινούργιο σκηνικό ζωής. Ακόμα για τους ηχθείς υπάρχει και το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού. Ή να ανοίξουν κάποιες συναλλαγές με το εξωτερικό, κάποια μορφή συναλλαγής με το εξωτερικό.
Ακόμα, αν υπάρχουν νομικά ζητήματα, πολύ πιθανά να μεθοδευτούν με έναν ικανοποιητικό τρόπο για τους ηχθείς. Και επίσης και η ερωτική ζωή μπορεί να ανοίξει ένα νέο κύκλο, ιδιαίτερα για τα ψαράκια που έχουν γεννηθεί 1η, 2 και 3 Μαρτίου. Ωραία, μάλιστα. Δεν είναι όλα κακά. Όταν ακούμε κλίψεις μας πιάνει λίγο ένας φόβος. Ναι. Αλλά δεν είναι πάντα όλα κακά και για όλους. Υπάρχουν και θετικά. Υπάρχουν και θετικά, απλά κάποια πράγματα εξελίσσονται πιο εύκολα και για κάποιους άλλους πιο δύσκολα. Και τι να κάνουμε, ο σταθερός σταυρός τραβάει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ζόρι. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή οι τάβε, οι λέοντες, οι σκορπιοί και οι υδροχόοι. Αλλά είναι δυνατή και θα το ξεπεράσουμε, δεν τίθεται θέμα. Έτσι, σε θέλει αισιόδοξη. Μ' αρέσει που είσαι τόσο αισιόδοξη. Γιατί και αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, ζήσε τη ζωή και ό,τι δεν λύνεται, κόβεται ουσιαστικά. Ακριβώς. Οπότε πάμε παρακάτω για τα καλύτερα. Έτσι. Ολυμπία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστώ και καλό μήνα και πάλι σε όλους. Θα τα πούμε τη Δευτέρα φυσικά με προβλέψεις εβδομαδιαίες φυσικά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Και φυσικά είναι ήδη δίπλα μου η αγαπημένη μας διακοσμήτρια Αγγέλικα Θεοδωρίδη για να συζητήσουμε τα πάντα για τα δάπεδα. Καλώς ήρθες. Σας βρήκα. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε επίσης. Τα καλύτερα και σε εσένα. Όλα αυτά που ακούσαμε λίγο αγχώθηκα. Το ζώδιο καλά το είπε. Δεν το είπε και πάρα. Λίγο από τον οροσκόπο, λίγο από το ζώδιο. Θα σωθούμε. Έτσι, έτσι. Έχω να πω ότι όποτε έχουμε καλεσμένη την Αγγέλικα νιώθω πάρα πολύ άνετα. Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Λες και είμαστε δυο μας στο σαλόνι. Όπως ακριβώς φαινόμαστε ουσιαστικά και στο πλάνο μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα δάπεδα. Νομίζω ότι τα παλιά ήταν το μοσαϊκό, το στάνταρ. Από ό,τι είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένα σπίτι το οποίο έχει μοσαϊκό, πλέον, αν θέλει να κάνει μια ανακαίνιση κάποιος, έχει πάρα πολλές επιλογές για αποδάπεδα. Mm-hmm. Να πούμε πρώτα επιγραμματικά τι δάπεδα μπορούν να βάλει ο κόσμος και θα συζητήσουμε και μετά τα υπέρ και τα κατά στο καθένα. Οι πιο σύγχρονες μορφές δαπέδων είναι τα βινιλιακά, mm-hmm. τα χιτά και τα PVC. Α, μάλιστα. Είναι λίγο έτσι με αγγλικούς όρους ναι. όλα, αλλά θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα. Στην ουσία το PVC και το βινιλιακό δάπεδο δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Μιλάμε για πλαστικοποιημένα δάπεδα, τα οποία μας δίνουν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είναι δάπεδα που παραπέμπουν σε ξύλο πάρα πολλές φορές, σε πλακάκια, σε άσφαλτο ή ακόμα και σε πλακόστρωτα παλιά μονοπάτια. Είναι ανάλογα με την εκτύπωση που θα έχει στην ουσία επάνω, το φιλμ που θα μπει. Α, είναι ένα εκτυπωμένο ουσιαστικά δάπεδο. Εκτυπωμένο, ακούγεται ίσως λίγο φτηνό εντός εισαγωγικών σαν έκφραση, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι ένα φυσικό ξύλο, για παράδειγμα, αυτό το οποίο θα έχει βάλει. Είναι δάπεδα τα οποία βγαίνουν σε λωρίδες, σε φύλλα τα οποία είναι περίπου 20-25 εκατοστά επί 65 εκατοστά μήκος. Μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω από οποιαδήποτε επιφάνεια, αρκεί να είναι εντελώς λεία. Δηλαδή στο πλακάκι λίγο δύσκολο. Όχι, όχι, μπαίνει πάνω στο πλακάκι, δεν έχει πρόβλημα. Ο αρμός δεν μας πειράζει. Εννοούμε να μην έχει μεγάλες ανομαλίες σαν έδαφος. Μάλιστα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να το βάλει κάποιος όταν κάτω υπάρχει απλό βιομηχανικό μπετό. Θα πρέπει να ρίξει ένα ομαλοποιητικό, να έρθει σε μία ευθεία το δάπεδο και από εκεί και πέρα να στρώσει επάνω το. Είναι οικονομικό κάτι τέτοιο? Είναι αρκετά οικονομικό. Αλήθεια? Είναι φάμιλο με το πλακάκι, όχι με τα πάρα πολύ οικονομικά πλακάκια, αλλά με μιας μεσαίας κατηγορίας πλακιδίου. Ναι, είναι πολύ οικονομικό. Και αυτό γιατί γλιτώνει τα υπόλοιπα υλικά. Τι εννοώ? Αυτό μπαίνει απλά με βενζινόκολλα. Κάτι το οποίο έχει και μεγάλη οικονομία όσον αφορά τα υλικά που χρειάζεσαι, αλλά και οικονομία χρόνου. Και σίγουρα εργατικών χεριών. Σαφώς. Ένα δάπεδο βινιλίου ή ένα δάπεδο PVC σε ένα χώρο περίπου 70 με 80 τετραγωνικών μπορεί να μπει μέσα σε ένα απόγευμα, μέσα σε ένα βράδυ. Χρειάζονται απλά λίγες ώρες. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι εξαιρετικά λεπτό, βγαίνει από 2 χιλιοστά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε μια παλιά κατοικία δεν μας πειράζει αν υπάρχουν οι πόρτες, γιατί στα 2 χιλιοστά ούτως ή άλλως ο αέρας που υπάρχει από τις πόρτες από κάτω που αφήνουν, δεν έχουμε πρόβλημα στο ότι θα ανέβει πολύ το δάπεδό μας. Τίποτα. Μέχρι 7 χιλιοστά, μάλιστα, που είναι τα πιο σκληρά. Αυτά και τα πιο ανθεκτικά ίσως? Όχι, την ίδια ανθεκτικότητα έχουν όλα. Απλά έχει να κάνει με το πόσο παχύ θέλουμε εμείς να είναι το πάχος που θα βάλουμε κάτω. Από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί κάπου να κοπεί, κόβεται πάρα πολύ εύκολα με ένα κοπίδι με μία σέγα. Θερμαίνεται με ένα απλό πιστολάκι,
Με το που ζεσταθεί, επειδή είναι πλαστικό από κάτω, το κόβουμε και έρχεται ακριβώς και καλύπτει όλες τις ανομαλίες ενός χώρου. Αν υπάρχουν δηλαδή σωλήνες καλοριφέρ, ναι, που κάποιος θέλει να καλύψει, mm-hmm, καλύπτονται πάρα πολύ εύκολα όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν το έχω δει. Και πάρα πολύ ανθεκτικό. Αυτό το δάπεδο ενδείχνεται και σε επαγγελματικούς χώρους, σε καφετέρειες δηλαδή, mm-hmm, στη μέσα πλευρά της μπάρας που πέφτουν νερά και θέλουν συνέχεια να σφουγγαρίζεται με απορρυπαντικά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικό γιατί δεν έχει κανένα θέμα. Και από χρόνια που μπορεί κάποιος, δηλαδή, σε σχέση με το δεν πλακάκι... Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ δάπεδα ωραία, τα οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Μπαίνουν και σε μπάνια που σημαίνει ότι μπορεί να βρέχονται συνέχεια, mm-hmm, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουν πρόβλημα με τη φωτιά. Είναι βραδύκαυστα. Εντάξει, σε περίπτωση πυρκαγιές εννοείται ότι είναι πλαστικό και θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν πέσει τσιγάρο, δεν αυτό έχει εννοούσα, ναι, θέμα, όπως έχει το ξύλο για παράδειγμα. Ακριβώς που κάνει κατευθείαν. Ή με τα ροδάκια της καρέκλας. Επίσης δεν χαράσετε όπως χαράσετε το ξύλο. Αν σε ένα κομμάτι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι και να κάνουμε. Στο βινιλίου, ναι, ναι. Και στο PVC είναι αρκετά εύκολο. Το ίδιο και στο laminate, αν θες να πάμε και σε αυτή την κατηγορία. Που επίσης είναι μια κατηγορία και που πολλοί κόσμος την έχει προτιμήσει τα τελευταία χρόνια. Που ουσιαστικά τι είναι το laminate? Το laminate είναι επακριβής απομίμηση ξύλου. Mm-hmm. Είναι η κάτω του πλευρά MDF, πεπιεσμένα δηλαδή ρινίσματα ξύλου. Mm-hmm. Και από εκεί και πάνω μπαίνει μια πλαστική στην ουσία έτσι, λωρίδα από καπλαμά. Από φωτοτυπία. Από φωτοτυπία καπλαμά. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και τα προγυαλισμένα, τα οποία έχουν κανονικό καπλαμά επάνω, δηλαδή η πάνω-πάνω στρώση είναι ξύλο κανονικό. Είναι αλλά... προτιμότερο να είναι. Ναι, σαφώς, αλλά είναι πολύ πιο ακριβώς και είναι και πολύ μεγαλύτερο το πάχος. Μάλιστα. Τα laminate είναι και αυτά πάρα πολύ οικονομικά. Mm-hmm. Πολύ εύκολα στην τοποθέτησή τους, παίρνουν και αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Όμως έχουμε περισσότερα υλικά που χρειάζονται. Δηλαδή, πάλι μιλάμε για μια εντελώς λιέ επιφάνεια κάτω. Μοσαϊκό θα βόλευε, πλακάκι το ίδιο. Δεν θα μπορούσαμε σε βιομηχανικό μπετό, θα πρέπει να ρίξουμε κάποιο ομαλοποιητικό. Χρειάζεται όμως ένα υπόστρωμα που μπαίνει, που είναι καλύτερο να είναι χωμονωτικό, διότι το laminate, επειδή είναι, όπως είπαμε, MDF, είναι ηχοδιαπερατό, που σημαίνει ότι αν κάποιος περπατάει με τα κούνια επάνω, περνάει αυτό από κάτω. Χρειάζεται αρμοκάλυπτρα, που σημαίνει ότι όταν έχει δάπεδο με δάπεδο. Εννοείς ότι το κενό που αφήνει, για παράδειγμα, από το πλακάκι το laminate, αν περπατάει κάποιος πάνω, λόγω του κενού αυτού και του αέρα, ακούγεται πολύ πιο δυνατά. Σωστά. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε αυτό το ηχοαπορροφητικό υπόστρωμα που υπάρχει. Τα αρμοκάλυπτρα μετά, που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα άλλο δάπεδο που συνεχίζει στο μισό σπίτι, στο μισό χώρο, τον επαγγελματικό, και στον άλλο μισό βάζουμε laminate, θα πρέπει αυτή τη διαφορά να την καλύψουμε. Σωστά. Και από εκεί και πέρα τα σοβατεπί. Και αυτό είναι σημαντικό, ναι. Που είναι και αυτό ένα κόστος. Ναι, ενώ το PVC δεν έχει σοβατεπί. Πρέπει να πάει πιο πάνω, έτσι δεν είναι. Πρέπει να καλύψει. Βέβαια, ναι, το καλό με τα laminate πια, επειδή στα περισσότερα σπίτια το σοβατεπί είναι περίπου 5 με 7 εκατοστά, βγαίνουν laminate σοβατεπί που είναι πιο μεγάλα, είναι δεκάρια, οπότε το καλύπτουν. Κατάλαβα. Απλά σαφώς αναβάζει το κόστος όλα αυτά σταδιακά. Και ενώ χρονικά έχει τους ίδιους χρόνους τοποθέτησης με το PVC, όπως και να έχει είναι μεγαλύτερη η χρέωση από τα συνεργεία. Σίγουρα. Στη συνέχεια έχουμε τα βιομηχανικά και τα χυτά δάπεδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ισχυρά, σε βιομηχανικούς χώρους ενδείκνυται. Είναι με ειδικά κονιάματα, με άμμους θαλάσσης και χαλαζίες, ρινίσματα, που με ειδική επεξεργασία πέφτουν στα δάπεδα, γίνονται με πάρα πολλές υφές, ματιέρα όπως λέμε αλλιώς στην υφή ενός υλικού, ναι, με πάρα πολλά χρώματα. Μπορεί να γίνει δηλαδή πιο γυαλιστερό, πιο μάτ. Πιο γυαλιστερό, πιο μάτ. Στα νοσοκομεία για παράδειγμα που έχουν, ναι, το βιομηχανικό δάπεδο είναι εντελώς γυαλιστερό. Είναι αυτό που γυρνάει κιόλας, αν έχεις δει, και γυρνάει πάνω, και σαν σοβατεπί. Ακριβώς, ναι, ναι, κάνει αυτή τη στρογγυλάδα. Πάρα πολύ ανθεκτικό, αντιμικροβιακά δάπεδα. Γι' αυτό και στους περισσότερους επαγγελματικούς χώρους ή σε χώρους εργαστηρίων, mm-hmm, βάζουν αυτό το βιομηχανικό δάπεδο. Αλλά σαφώς πολύ πιο ακριβό εξαιτίας της επεξεργασίας που έχει και δεν παθαίνει και τίποτα. Και είναι και η τοποθέτησή του, πιστεύω, πιο δύσκολη από το να είναι βάλεις πολύ κάτι πιο δύσκολη. Άλλο. Είναι πολλά τα υλικά και πάρα πολλά τα χέρια τα οποία περνούνται. Είναι 5 στρώσεις. Είναι αρκετές ημέρες που χρειάζεται για να περαστεί ένα τέτοιο υλικό. Περνιέται, στεγνώνει, ξαναπερνιέται λογικά. Ακριβώς. Σίγουρα χειμώνα θέλουμε τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες λόγω, mm-hmm, της υγρασίας. Καλοκαίρι είναι πολύ πιο εύκολα όλα αυτά.
Αλλά το κερδίζει ο άλλος σε ανθεκτικότητα. Σαφώς, σαφώς. Για σπίτι ενδείκνεται κάτι τέτοιο, θα είναι ωραίο. Είναι ωραίο σε μπάνιο. Εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ σε μπάνιο. Να γίνει έτσι ένα βιομηχανικό δάπεδο με ένα βιομηχανικό τοίχο. Για να σπάσει λίγο μετά με τα ξύλινα έπιπλα που μπαίνουν. Σωστά. Εάν βέβαια κάποιος έχει ένα εντελώς minimal σαλόνι ή κουζίνα, που και αυτό είναι πολύ καλό και σε κουζίνα να μπει, διότι δεν παθαίνει τίποτα με τα νερά, με τις γλαδιές και με όλα αυτά. Σαφώς και θα πήγαινε, αλλά πρέπει να το στηρίζει και όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι. Υπόλοιπο κόνσεπτ, όλο το σπίτι. Πλακάκια και γρανίτες στη συνέχεια. Ναι. Που είναι το πλέον εύκολο υλικό. Σίγουρα και νομίζω τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι είχα δει τουλάχιστον έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Επίσης έχουν βγει πλέον πλακάκια σε πάρα πολλά μεγέθη, σε σχέδια ούτως ή άλλως υπήρχαν, αλλά και πιο μικρά, πιο μεγάλα. Πολύ πιο μεγάλα, σαν τετράγωνο. Έχω δει μέχρι και πλακάκια που ήταν σχεδόν ένα τετραγωνικό μέτρο. Θα σου πω ποιο είναι. Πολύ εντυπωσιακό, βέβαια. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Απλά να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει ενδεχομένως να προσέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι πολύ μεγάλες πλάκες, το λάτωμα που έχουν είναι ότι κάνουν πολύ μεγάλη κοιλιά και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί δηλαδή να το αγοράσετε άμεσα και αμέσως να έχει κάνει κοιλιά. Με το που το αγοράσετε, σε τρεις μέρες να έχει κάνει κοιλιά. Δεν είναι λατωματικό. Όχι, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η διάσταση και χάνει στο ψήσιμο. Όχι ότι δεν είναι καλά ψημένο, ότι θα έχει πρόβλημα μετά. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, κατά την τοποθέτηση. Οπότε πολύ μεγάλες πλάκες, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακές, γιατί σου δίνουν ένα αρκετά βιομηχανικό και συνολικό αποτέλεσμα, ότι δεν βλέπεις πολλές ραφές αρμούς. Αλλά από εκεί και πέρα έχει αυτό το μειονέκτημα, που πολλοί κόσμος τα βάζει μετά με τις εταιρείες και λένε μου δώσανε λάθος πλακάκι, αλλά δεν είναι της εταιρείας στέξιμο, το έχουν όλες οι εταιρείες παντού, και Ελλάδα και εξωτερικό. Από εκεί και πέρα αυτό που ενδεχομένως κάποιος πρέπει να προσέξει πια, είναι το τι πάστα θα είναι το πλακάκι, αν θα είναι κόκκινη ή λευκή πάστα. Η κόκκινη πάστα που είναι πολύ πιο οικονομική, δηλαδή αν γυρίσει κάποιος από την πίσω πλευρά το πλακάκι και δει ότι είναι κόκκινο. Κεραμικά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σπάει πάρα πολύ εύκολο. Και σύν της άλλης, εάν πέσει ένα πολύ αιχμηρό αντικείμενο και χαραχτεί το πλακάκι μας, αμέσως από κάτω βγαίνει κόκκινη πάστα. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα όμορφα αισθητικά. Οπότε ενδείκνυται η λευκή πάστα. Που σημαίνει ότι μέσα το πλακάκι έχει λευκό χρώμα. Πολλές φορές βάζουν ρητίνες που τις χρωματίζουν ίδιο χρώμα με το εξωτερικό, πλακάκι αν είναι γκρι δηλαδή. Εάν η πάστα από κάτω είναι λευκή, σημαίνει ότι μπορεί να ρίξουν ρητίνη χρώματος μέσα και να είναι ολόμαζο, να υπάρχει παντού. Οπότε αν συμβεί αυτό που είπες, αυτή η ρογμούλα ή κάτι, αμέσως δεν θα κάνει τη διαφορά καθόλου. Ακριβώς. Και να είναι ρετιφικάτιο, κομμένο με λέιζερ δηλαδή. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι μπαίνει πάρα πολύ μικρός αρμός, ένα χιλιοστό, πολλές φορές και καθόλου. Απλά, ακόμη και αν είναι κομμένο με λέιζερ, ενδείκνεται να βάλουμε αρμό για τις συστολές-διαστολές. Μάλιστα. Και στο τέλος είναι το ξύλο. Το ξύλινο δάπεδο. Το ξύλινο δάπεδο, αγαπητό σε όλους μας. Αλλά έχει πολλά μειονεκτήματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ζεστό. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Πολύ ακριβό όμως. Ενδείκνεται μόνο όταν έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση. Καλά, τότε γιατί υπέροχο, σαφώς κάνει, διοχετεύει πολύ καλύτερα τη θέρμανση στο χώρο μας. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά ελαττώματα, συστολές, διαστολές. Αν πέσει κάτι αιχμηρό, εννοείται ότι τραυματίζεται η μήτρα του ξύλου και πολύ δύσκολα να διορθωθεί. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη χρήση, θα πρέπει να γίνεται ειδική κρυσταλλοποίηση να γυαλίζεται. Βέβαια, αν κάποιος είναι λάτρης του ξύλου, υπάρχει και βιομηχανική αδιαβροχοποίηση που γίνεται πάνω, που σημαίνει ότι μπορεί να το βάλει και σε ένα χώρο που βρέχεται αρκετά συχνά. Είναι πολύ ακριβή σαν λύση, αλλά μιλάμε για τους λάτρες του ξύλου. Είναι αδιαβροχοποίηση που γίνεται και στα ντεκ και στα καταστρώματα πολλές φορές, στα σκάφη. Και θα μπορούσε κάποιος να πάει και σε αυτή τη λύση. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, με εντυπωσίασε το πρώτο ουσιαστικά που είπαμε. Είναι τα πιο ωραία. Θα μπω στη διαδικασία να δω και πώς είναι το βινίλιο ουσιαστικά σε δάπεδο. Γιατί θα μπορούσε να κάνεις τα πάντα, έτσι δεν είναι, να μπορείς να βάλεις τα πάντα. Τα πάντα. Καταρχήν βγαίνει σε τόσο πολλά χρώματα και τόσες πολλές διαφορετικές υφές που θα μπορούσε κάποιος, ακόμη και αν μιλάμε για ξύλινο δάπεδο, να κάνει και σχέδια. Σωστά. Να επιλέξει δύο χρώματα. Ή αν ο χώρος του είναι παράγωνος, που είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στις κατοικίες, μπορεί πολύ πιο εύκολα να παίξει με διαγώνια χάραξη.
Κάτι το οποίο θα τραβήξει πιο έντονα το μάτι στο δάπεδο και δεν θα τραβάει το, στο μάτι του επισκέπτη στις ατέλειες του χώρου. Ναι. Να κάνει ένα σχέδιο σαν μαρκετερί. Θα μου άρεσε πάρα πολύ σε επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε σπίτι κάτι τέτοιο. Και σε σπίτι, δηλαδή το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχω χρησιμοποιήσει σε πελάτες, σε σαλόνια, mm-hmm. που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ξύλο. Είναι τόσο φυσικό υλικό. Αν μπει ο κόσμος και το ψάξει, ναι, θα δει ότι είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ φυσικό. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό. Λοιπόν, Αγγέλικα, θα σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Επίσης, και σε όλους εσάς, γιατί κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσουμε. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί με την ψυχολόγο μας Βίκη Χισακή και φυσικά τις εβδομαδιαίες προβλέψεις από την αγαπημένη μας αστρολόγο Ολυμπία Χριστοδουλή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.